Τη δραματική εικόνα στα νοσοκομεία που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της πανδημίας και της επιλογής, όπως λένε οι εργαζόμενοι, τα νοσηλευτικά ιδρύματα να καλύπτουν ως επιτοπλίστων τις ανάγκες ασθενών με COVID, περιγράφουν οι άνθρωποι που καθημερινά έρχονται σε επαφή με αυτό το σκηνικό που έχει φέρει στην επιφάνεια και πάλι τα ράντζα σε θαλάμους και διαδρόμους. Ήταν συσσωρευμένες 4 χειρουργικές κλινικές μέσα σε μία πτέρυγα με 30 κρεβάτια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν επαρκεί. Με αποτέλεσμα να έχουν ξαναεμφανιστεί τα ράντζα. Έχουν παρουσιαστεί ράντζα στις παιδιατρικές κλινικές, ράντζα στις χειρουργικές κλινικές. Υπάρχει συγχωνευμένη η καρδιοχειρουργική κλινική με άλλες 2 κλινικές και η νεφρολογική κλινική. Μιλάμε δηλαδή 18 μήνες μετά. Όχι μόνο κανονικότητα δεν έχει επέρθει, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούν να βρουν την υγεία τους αυξάνεται συνεχώς. Η συγχώνευση κλινικών και χειρουργικών τμήματων προκαλεί παραλυσία, όπως λένε. Παιδιατρική και παιδοχειρουργική στο Παγνί, η νεφρολογική, αλλά και 4 χειρουργικές σε 1 στο Βενιζέλιο, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αδυναμίας κάλυψης των αναγκών, ακόμη και σε κρεβάτια μεθ που κρατούνται για ασθενείς COVID, αφήνοντας εκτός άλλους ασθενείς. Να ζητάμε κρεβάτι για χειρουργικά ή άλλα περιστατικά στη μονάδα ασθενής, ο οποίος να έχει ανάγκη από μονάδα, να υπάρχουν κενά κρεβάτια και να μην δίδονται, διότι έχουν κρατηθεί για ασθενείς COVID που τυχόν θα έρθουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ανήκουν. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου το κλίμα μυρίζει μπαρούτι. Η έλλειψη προσωπικού οδήγησε σε συγχώνευση της παθολογικής με την καρδιολογική, που λειτουργεί με 2 μόνο γιατρούς. Ενώ και στα επίγοντα περιστατικά, για ένα μεγάλο μέρος κάθε μήνα υπάρχει μόνο ένας γιατρός. Έχουμε μαζί να νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά με καρδιολογικά στην ίδια κλινική. Εμπείρετα με καρδιολογικούς ασθενείς. Κάτι πολύ επικίνδυνο. Επίσης το ΤΕΠ. Αρκετές ημέρες το μήνα, κοντά στις 10, δεν εφημερεύει μόνο ένας γιατρός, ο οποίος είναι και για τα χειρουργικά περιστατικά και για τα παθολογικά και για τα περιστατικά COVID. Οι σύλλογοι εργαζομένων σε Παγνή, Βενιζέλιο αλλά και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες για να ζητήσουν να επιστρέψουν στις εργασίες τους οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή, εξηγώντας ότι μέχρι και σήμερα, και ενώ οι αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης συνεχίζονται, οπότε αυξάνονται τα κενά, ένα ελάχιστο μέρος όσων έχουν απομακρυνθεί έχει αντικατασταθεί. Πρέπει οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή, κατά την προσωπική μου άποψη ως συνδικαλιστής, να επιστρέψουν στα νοσοκομεία και να γίνεται χρήση το rapid test. Αυτή είναι η δική μου άποψη και νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ξεκάθαροι. Σαφώς όμως είμαστε και υπέρ του εμβολιασμού. Το μέτρο των αναστολών εργασίας εκ των πραγμάτων δεν έχει βοηθήσει καθόλου την προστασία των ασθενών. Ίσα-ίσα τους έχει βάλει σε κίνδυνο, γιατί το σύστημα υπολειτουργεί και έχουν χαθεί ακόμα και κλίνες μεθ λόγω των αναστολών.